Οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν ότι έδωσαν το πράσινο φω στην πώληση στην Ορβηγία 6 ελικοπτέρων ναυτική συνεργασία MH-60R Seahawk, υλικών και υπηρεσιών εκπαίδευση και υποστήριξη, έναντι δυνητικού κόστου ενό δισεκατομμυρίου δολαρίων. Τα MH60R Seahawk θα αντικαταστήσουν εισάριθμα NH90NFH του νορβηγικού ναυτικού, τα οποία έχει αποφασιστεί ότι θα αποσυρθούν πρόωρα μαζί με τα οκτώ ελικόπτερα του ίδιου τύπου της ακτοφυλακής. Η Νορβηγία δικαιολόγησε την απόφαση να αντικαταστήσει τα 14 NH90 NFH με 6 MH60R Σίχο, κλεγοντας οτι πολλέ από τι αποστολέ των NH90 NFH θα αναλάβουν UAV, ιδιαίτερα στον τομέα τη επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών. Το 2001 η Νορβηγία προχώρησε στην προμήθεια 14 NH90 για χρήση από το ναυτικό και την ακτοφυλακή τη χώρα. Οι παραδόσεις είχαν προγραμματιστεί για την περίοδο 2005-2008. Ωστόσο, το πρώτο ελικόπτερο παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2011, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 είχαν παραδοθεί 6 από τα 14 ελικόπτερα. Το Φεβρουάριο του 2018, έκθεση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ανέφερε ότι τα ελικόπτερα δεν παρέχουν επαρκείς ώρες πτήσης για το ρόλο τους. Σύμφωνα με το τελικό χρονοδιάγραμμα και τα 14 ελικόπτερα θα παραδίδονταν εντός του 2022, αλλά τελικά και αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε και το τελευταίο ελικόπτερο θα παραδιδόταν το 2024. Αυτό ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής για την Ορβηγία και προχώρησε στην ακύρωση του προγράμματος.